για την ανακοπή του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Απόψε όμως οι επιδημιολόγοι συζητούν και άλλα. Περισσότερα θα μας πει η Νικόλ Κουναφή που είναι μαζί μας. Νικόλ. Λοιπόν, και μάλιστα μετά από 2 εβδομάδες συνεδριάζει αυτή την ώρα η ομάδα των επιστημόνων, Μιχάλη, οι οποίοι πέρα από την ανασκόπηση της κατάστασης θα βάλουν και εισηγήσεις για την λήψη και περαιτέρω μέτρων. Η κυβέρνηση τώρα αναμένει στο ακουστικό, η οποία θα ενημερωθεί για το απόψινό αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης από τον Υπουργό Υγείας, στον οποίο οι επιστήμονες θα μεταβιβάσουν τις εισηγήσεις τους. Πάντως, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΩΜΕΓΑ ότι δεν αποκλείεται και η λήψη αυστηρότερων μέτρων αν η κατάσταση ξεφύγει περισσότερο, και είναι γεγονός ότι η χώρα καταγράφει τα χειρότερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και πληρώνει αυτό το τίμημα, θα λέγαμε, με την υποβάθμιση της στο βαθύ κόκκινο. Αλλά κακά τα ψέματα, Μιχάλη, η οικονομία δεν μπορεί να ξανακλείσει. Ο τουρισμός ήδη δέχεται βαρύ πλήγμα. Η Γερμανία πριν από λίγο ανακοίνωσε και επίσημα έβαλε την Κύπρο στην κόκκινη λίστα της και σίγουρα δεν θα είναι η μόνη. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι θα επιστρέφουν από Κύπρο θα πρέπει να μπαίνουν σε υποχρεωτική δεκαήμερη καραντίνα ή ανεμβολίαστη όμως. Ακριβώς. Ναι. Και όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, τα κρατικά νοσηλευτήρια εκπέμπουν ξανά σήμα κινδύνου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όποιες αποφάσεις πάρθουν θα πρέπει να ληφθούν και αυτοί οι βασικοί πυλώνες υπόψη. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Υγείας θα πάει με νέες εισηγήσεις και μία από αυτές προβλέπει τροποποιήσεις στο Safe Pass, να γίνει η χρήση του καθολική. Πριν όμως, ας μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο, η επιστημονική ομάδα να βρεθεί ξανά στο Προεδρικό για ένα τετ-α-τετ με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται και